γράφεις κιόλας. Πόσα κάνεις πια, πού τα κάνεις όλα αυτά. Καινούριο είναι αυτό. Όχι, αυτό είναι χρόνια. Χρόνια, ε. Ναι, ναι, ξεκίνησε. Καθώς, ναι. Πώς έγραψες τον πρώτο στίχο, είπες, κάτσε να γράψω ένα ποίημα και βγήκε στίχος. Ναι, κοίτα, όσο ήμουνα με το παιδί και αυτό που είπανε, αλήθεια μεγάλωνα. Πήγαμε, παρένθεση, ναι. Πήγαμε σε ένα σχολείο τέλος πάντων που έκανε Open Day για να δούμε για το γυμνάσιο το Μάρκο. Μάλιστα. Και μιλούσε στους γονείς μια ψυχολόγος. Ναι. Και μιλούσε και έλεγε ότι η εφηβεία έχει το στάδιο το μετεφηβικό που φτάνει μέχρι τα 28. Και εν τω μεταξύ εγώ ήμουν εκεί πέρα ανάμεσα σε γονείς και ένιωθα λίγο τώρα εγώ είμαι εδώ ανάμεσα σε γονείς αγχωμένη μητέρα, ναι, που ψάχνω γυμνάσιο, ας πούμε. Πώς, και μου φαινόταν ότι είμαι σε λάθος μέρος, κάπως ναι, πάει κάτι λάθος. Και μόλις το λέω αυτό, λέω, να το, ναι, αυτό ναι, είναι. Και εγώ έγινα μαμά έφηβη ουσιαστικά. Πώς, ναι, πολύ μικρή. Οπότε, το ότι λέω ότι μεγάλωνα με το παιδί, αυτό είχε πολλές συγκρούσεις μέσα. Και έχει και ένα κομμάτι ενηλικίωσης που είναι λίγο επώδυνο. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι η αρχική μου έτσι, επαφή, ανάγκη για να γράψω ήταν η διαχείριση της ενηλικίωσης. Της προσωπικής σου αυτής, ναι, δυσκολίας, ναι, ναι, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Άρα ήταν κάπως ποίηση, φαντάζομαι. Που κάπως έρχεσαι αντιμέτωπος, ναι, με την πραγματικότητα ότι κάποια πράγματα δεν θα γίνουν. Αυτό που λες είναι πολύ σπουδαίο. Αυτό που λες... Δεν θα γίνουν. Δεν θα γίνουν. Και επίσης... Είναι σπουδαίο η αποδοχή η δική μας του ότι δεν θα τα κάνουμε όλα. Ακριβώς. Και αυτό... Έτσι. Είναι συμβιβασμός αυτό. Όχι, νομίζω... Όχι, νομίζω ότι είναι... Πώς θα το πω... Είναι μια ματέωση... Ναι. Που όμως σε μεγαλώνει. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Ωραία συζήτηση θα ήταν. Ναι. Να κάτσουμε να την απλώσουμε.